Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης και η προτεραιοποίηση στο εμβολιαστικό πρόγραμμα που έχει θέσει έφεραν λουκέτο και στις 8 εμβολιαστικές γραμμές του μονοδοσικού εμβολίου της Johnson & Johnson που λειτουργούσαν τις τελευταίες 15 ημέρες στην Κρήτη. Η απόφαση είναι κεντρική και περισσότερο έχει να κάνει με τη μετάθεση της απόφασης για εμβολιασμό πιθανών ακριτικών περιοχών και νησιών. Από την πλευρά της, η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Λένα Μπορμπουδάκη, μιλώντας στο Ράδιο 984 και την Αγγελική Δουλγεράκη, έκανε λόγο για μειωμένο ενδιαφέρον στην Κρήτη και σημείωσε πως τα εμβόλια παραμένουν αποθηκευμένα με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται και όταν υπάρξει ενδιαφέρον, αυτά θα διατεθούν και στις ίδιες εμβολιαστικές γραμμές. Δεν θα έπρεπε να έχει εξηγηθεί στον κόσμο πριν συμβεί αυτό, θέλω να πω. Καταλαβαίνετε, εσείς βγαίνετε και λέτε ότι προφανώς υπήρχε μικρή ζήτηση από τη μια και από την άλλη προτεραιοποιήθηκαν άλλες περιοχές. Αυτό δεν θα έπρεπε να το πούν στον κόσμο. Αντιλαμβάνομαι σήμερα το πρωί κάποιος θα μπορούσε να πει κάτι συμβαίνει με τον Τζόνσον και το κλείνουν. Ενώ δεν συμβαίνει. Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, αποφάσεις που μπορούν να υπηρετούν σημαντικούς στόχους ή άλλες προτεραιότητες από τη στιγμή που βγαίνονται με αυτή την ταχύτητα. Ουσιαστικά οδηγούν ή επιτείνουν τη σύγχυση. Ο καθηγητής ιατρικής και επικεφαλής των εμβολιαστικών τμήματων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης τόνισε την ανάγκη διαφάνειας σε όλα τα θέματα που αφορούν τους εμβολιασμούς. Φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε έναν ιδιότυπο παταρναλισμό σε όλες τις αποφάσεις και πρέπει να σας πω για να μείνω και σε αυτό το θετικό. Το δικαίωμα να δώσεις το τηλέφωνό σου και να μιλήσεις σήμερα με αφορμή τον εμβολιασμό μου έδωσε μια εξαιρετική γνώση, κύριε Σαχίνη, και σας ευχαριστώ, το λέω πρώτη φορά. Έχω δεκάδες τηλέφωνα την ημέρα. Μου αναφέρουν του κόσμου τα συμπτώματα και τα θέματα της υγείας τους με αφορμή την εμπειρία για εμβολιασμό. Ο κόσμος ευαισθητοποιήθηκε θετικά ή αρνητικά, ευαισθητοποιήθηκε απέναντι στον εμβολιασμό. Πήρε ένα μήνυμα να ψάχνει και να αναζητά τα συμπτώματα. Στη δική μου τη γνώμη, αν επιτρέπετε, είναι μια φανταστική αφορμή ο γιατρός, ο προσωπικός γιατρός, να μιλήσει μαζί με τον ασθενή και να μπορέσει να συζητήσει τα θέματα της υγείας του συνολικά.